Δίπλα, εσείς γιατί δεν αναδιαμορφώνετε τον προϋπολογισμό ώστε να γίνει πιο φιλικός προς τα κόμματα και προς τον κόσμο, έτσι, για να μπορέσετε να τύχετε έτσι, τη στήριξη. Αγαπητέ Χρήστο, να μου επιτρέψεις έτσι πολύ σύντομα να εκφράσουμε τη συμπάθεια μας και τη στήριξή μας προς τους κατοίκους εκεί στον Νικητάρι, αλλά και σε όλες τις περιοχές της Κύπρου που δυστυχώς έχουν πληγεί από την χαλαζόπτωση, από την νέα χαλαζοθύελλα που επικρατεί στην πατρίδα μας. Ναι. Είμαστε σίγουροι, είμαστε και πεπισμένοι ότι όλα τα υπουργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και στον Νικητάρι, έχουν ανταποκριθεί. Κάτι έχει το Skype του κύριου Δίπλαρου σήμερα και κολλάει. Εντάξει, εκφράσαμε και την συμπαράστασή μας και είναι λογικό, κύριε Δίπλαρε. Πάμε στο ερώτημα. Στο ερώτημα. Να πούμε το εξής, ότι είμαστε απόλυτα κατανοούμε και τη θέση της ΕΔΕΚ, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων που δείχνουν, αν θέλετε, την διάθεση να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, ζητώντας φυσικά κάποιες αλλαγές. Και θεωρούμε πως το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός, ο κ. Πετρίδης, είναι στη διάθεση και σίγουρα θα είναι σε επικοινωνία με αυτά τα κόμματα, τα οποία ξεκάθαρα λένε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε κάποιες εκ διαμέτρου, αν θέλετε, αντίθετες προσεγγίσεις, εν τούτης δεν θέλουμε να τορπιλήσουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια να σταθεί. Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσδιορισμού, θα λέγαμε, έτσι, του προϋπολογισμού για να μπορέσει να περάσει. Δεν το κλείνεται. Εμείς, αγαπητέ Χρήστο, επαναλαμβάνουμε ότι και το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση, αλλά και σίγουρα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, αν θέλετε, αυτές τις όχι ενδιασμούς, θα έλεγα εισηγήσεις καλύτερα, όλων αυτών των κομμάτων που στόχο έχουν να ενσωματωθούν και να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Γιατί στόχος μας. Και άλλωστε αυτό πράττουν και τα υπεύθυνα κόμματα. Και έχω ακούσει πριν από λίγο τον φίλο τον Κωστή τον Ευσταθίου, ο οποίος διακρίνεται μέσα από τον βίο και την πολιτεία του και για την υπευθυνότητά του, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του. Ότι παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν, επιμέρους, άλλωστε είμαστε διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές ιδεολογίες και προσεγγίσεις, δεν είναι η ώρα να ρισκάρουμε και την οικονομία του τόπου, αλλά να τιμωρήσουμε τους ασθενείς μας, όλους όσοι εργάζονται, τα αναπτυξιακά έργα στον βαθμό που υπάρχουν και υπάρχουν, σε ένα προϋπολογισμό που πρέπει να πούμε, κύριε Χρήστο, ότι είναι κατά 742 εκατομμύρια περισσότερα από ό,τι το 2020. Όμως, επαναλαμβάνω, ναι, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις οποιασδήποτε εισηγήσεις έχουν να μας κάνουν και η ΕΔΕΚ και η Συμμαχία Πολιτών και οποιοδήποτε άλλο κόμμα και το ΕΛΑΜΗ, οποιοδήποτε άλλο θέλει, ούτως ώστε ναι, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το καλό της κοινωνίας των πολιτών. Ναι. Τώρα, κύριε Ευσταθίου, οι οικονομικές επιπτώσεις που θα φέρει τυχόν η καταψήφιση του προϋπολογισμού δεν σας ανησυχούν? Ασφαλώς και ανησυχούν και δεν είναι κανένας ευτυχής για αυτή την εξέλιξη. Είναι απόδειξη ενός κράτους το οποίο λειτουργεί σωστά, ότι υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει συνένεση σε κάποια βασικά ζητήματα και το βασικό είναι ο προϋπολογισμός. Όμως, κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα αφήσουμε να τα προσπεράσουμε. Είναι ο προϋπολογισμός είναι η τάση, είναι η αποτύπωση, είναι η προσέγγιση για το νέο έτος της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της οποιασδήποτε κυβέρνησης απέναντι στον λαό. Αυτού του είδους τον προϋπολογισμό, αυτή την διεργασία, εμείς την κάνουμε με βασικά πάντοτε με πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και ποτέ εμφορούμενοι από οποιαδήποτε άλλη, αν θέλετε, σκέψη ενδόμηχη. Αυτό κάνουμε, είναι ευχής έργο πραγματικά και δεν είναι κακό πράγμα. Δηλαδή σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου ο προϋπολογισμός τουλάχιστον, αλλά και βασικά νομοθετήματα, ψηφίζονται και περνούν με τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Δεν είναι κακό δηλαδή το γεγονός ότι υπό τις περιστάσεις μια κυβέρνηση, στην προκειμένη περίπτωση το κράτος ή η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προχωρήσει σε αναθεώρηση κάποιων στόχων, κάποιων προτεραιοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί η συνένεση. Στο κάτω-κάτω, όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός από Δυσή και Δίκο, προφανώς και κάπου κατέληγαν
ή τουλάχιστον σε κάποιες βασικές αρχές. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το νέο δηλαδή. Αλλά αυτό το οποίο είναι ευχάριστο και ακούσαμε ευχαρίστηση τον κύριο Δίπλα, τον φίλτατο μου τον κύριο Δίπλα, τον οποίο ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια, είναι ότι υπάρχει η διάθεση να μην προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια αιμονική, αν θέλετε, θέση, μάλιστα, μια αιμονή, μια αδιάλλακτη στάση αναφορικά με τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Ένα ερώτημα το οποίο πάει κανονικά στον κύριο Ευσταθίου, αλλά μπορούμε να το θέσουμε σε όλο το πολιτικό φάσμα, αυτοί τέλος πάντων που θα καταψηφίσουν, είναι αν θα καταψηφίσετε όταν αποφασίσετε και αν αποφασίσετε, αλλά θα ψηφίσετε το κομμάτι που έχει την κρατική χορηγία για τα κόμματα. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Ευσταθίου σε αυτό, αν αυτό, θα τηθεί υποαίρεση. Αυτό πραγματικά δεν απασχόλησε, ναι, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το καταψηφίσουμε. Μάλιστα. Και βεβαίως με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι και να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, κάποια κονδύλια και κάποιες προβλέψεις θα τις υπερψηφίσουμε. Όπως για όπως παράδειγμα κάνετε παραδοσιακά για την άμυνα. Όπως είναι η άμυνα, όπως είναι, ναι, η εσωτερική ασφάλεια του κράτους, όπως είναι οι κοινωνικές παροχές και βεβαίως κάποια ζητήματα τα οποία είναι ευαίσθητα, μάλιστα, ως προς την περαιτέρω διαχείριση του κράτους μας. Κύριε Δίπλα, αγαπητέ Χρήστο, ναι, Γεωργία, θα πρέπει να πω ότι συμφωνώντας με τον φίλο τον Κωστή τον Ευσταθή, ότι όσον αφορά την άμυνα, να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του 2021 είναι αυξημένος στον τομέα της άμυνας κατά 71 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά θεωρώ ότι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κυβέρνησης είναι αυτή την οποία έχω προαναφέρει, ότι είμαστε έτοιμοι στο πνεύμα της συνένεσης να ενσωματωθούν στα πλαίσια φυσικά τα επιτρεπόμενα των οικονομικών μας οποιασδήποτε άλλες εισηγήσεις προέρχονται από οποιοδήποτε. Γιατί βλέπουμε στην ΕΔΕΚ, όπως και σε υπόλοιπη σε κάποια άλλα κόμματα, δυστυχώς πλην του ΔΥΚΟ και του ΑΚΕΛ, μια διάθεση να εμβολιάσουν θετικά αυτόν τον προϋπολογισμό και να τον ψηφίσουν. Άλλο είναι να λες, εγώ δεν τον ψηφίζω από πείσμα και άφωμα, θέτοντας ένα ζήτημα εντελώς διαφορετικό από τον προϋπολογισμό, και άλλο είναι αυτό το οποίο πολύ ωστά επισημαίνει ο Κωστής Ευσταθίου. Θα πω και ένα δεύτερο, αγαπητή Γεωργία. Ναι, και ολοκληρώστε. Είδαμε με λύπηση μας, είδαμε με μεγάλη λύπη, και οφείλω να πω ότι και η ΕΔΕΚ δεν ακολούθησε, ούτε και το ΑΚΕΠ, το ΔΥΚΟ την περασμένη πέψη στην Ολομέλεια της Βουλής, να ζητάει να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να μετακινηθεί, αν θέλετε, ψήφιση του προϋπολογισμού για τους πρόσφυγες μας. Μιλάμε για ένα κονδύλι 17 εκατομμύρια ευρώ που θα πήγαιναν για να φτιαχτούν, να επιδιορθωθούν συνοικισμοί, διαμερίσματα, σπίτια που διαμένουν προσωρινά οι προσφυγές μας, όπως επίσης και ο προϋπολογισμός της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων, και όλα αυτά τα καταψηφίζουν. Θεωρώ ότι είναι λασθασμένη πολιτική και κλεινόμαστε από την κοινωνία των πολιτών. Είναι η ώρα και κλείνω, ναι, και είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι όλα τα πολιτικά κόμματα αλλά και εμείς, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο της πανδημίας, δεν θα αφήσουμε τις θυσίες του κυπριακού λαού. Όλες αυτές τις θυσίες που όλους μας έχουν κουράσει, αν θέλετε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, τους συνταξιούχους μας, τους χαμηλοσυνταξιούχους, ναι, τους λήψες των επιδομάτων, τους δημόσιους υπαλλήλους. Όλους αυτούς είναι που θα τιμωρήσουμε, γιατί έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση πάνω σε επιμέρους ζητήματα της καθημερινότητας και της κοινωνίας. Να σας ευχαριστήσω. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων όλων. Ευχαριστούμε πολύ. Το πρόβλημα με το Skype είναι λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί και τώρα στη Λεμεσό. Ευχαριστούμε πολύ. Με έχουν ενημερώσει. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά γυρίσκει.